Να ξεκινήσω με το εξής. Πρώτον, τα τμήματα συνολικά του κόμματος είναι τμήματα, είναι μάλλον συλλογικότητες, οι οποίες αυτό το οποίο έχουν ως καθήκον και θα το έλεγα όχι μόνο ως καθήκον αλλά και υποχρέωση και ταυτόχρονα είναι αυτά που βοηθούν, στηρίζουν την πολιτική του κόμματος να διαμορφώνουν πολιτικές για τα αντικείμενά τους, για αυτά τα οποία έχουν συγκροτηθεί. Ειδικά στην περίοδο αυτή που είμαστε κυβέρνηση πια, όπου έχουμε από τη μία πλευρά η κυβέρνηση να ασκεί τις πολιτικές στο πλαίσιο και των δυσκολιών αλλά και των δυνατοτήτων οι οποίες δίνονται και των δομών των οποίων υπήρχαν, εμείς έχουμε υποχρέωση να διαμορφώνουμε πολιτικές και οραματικές και ταυτόχρονα και πολιτικές και σε βάθος μικρού χρόνου, μεσοπρόθεσμες. Μέχρι σήμερα, και κλείνω αυτή την παρένθεση, δεν το έχουμε καταφέρει με τον καλύτερο τρόπο συνολικά σε όλα τα τμήματα. Υπάρχουν τμήματα που όντως έχουν βοηθήσει και έχουν παρέμβει. Το δεύτερο που έχουμε καθήκον είναι να οι πολιτικές οι οποίες δρομολογούνται μέσω της κυβέρνησης να μπορούμε να παρεμβαίνουμε και να έχουμε την δυνατότητα να είναι σε προσανατολισμό συμβατό και με τις με τη γραμμή, με την αντίληψη, με όλα αυτά τα οποία ως κόμμα όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε λαμβανωμένου βέβαια πάντα υπόψη και τις νέες συνθήκες. Το λέω γιατί, και κλείνω λοιπόν, ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο πολλές φορές αυτά τα οποία είχαμε οριοθετήσει και μιλάω ως εκπαιδευτικός από το τμήμα παιδείας που ξέρω πάρα πολύ καλά, δεν είναι πολλές φορές εύκολο αυτά τα οποία είχαμε πει ή είχαμε οραματιστεί να γίνουν πράξη από τη μια μέρα στην άλλη. Γιατί υπάρχει μια διοίκηση και υπάρχουν και το σύνολο της κοινωνίας πρέπει να βλέπεις και να τα προχωράς με έναν τρόπο που να γίνεσαι και πιστικός και ταυτόχρονα μπορείς να κυριαρχείς πια και ιδεολογικά. Τώρα, δεύτερη παρατήρηση. Το τμήμα προσφυγικού, παύλα μεταναστευτικού ή ανάποδα μεταναστευτικής προσφυγικής πολιτικής, γιατί αυτό είναι, δεν είναι μόνο το προσφυγικό. Είναι η συνολική πολιτική για τη μετανάστευση. Γιατί πρόσφυγες είναι, έχουμε σε αυτή την περίοδο όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάτω από άσχημες δυσμενείς συνθήκες βρέθηκαν ξεριζωμένοι από τις πατρίδες τους, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και είτε πολλοί από αυτούς θα μείνουν στη χώρα μας για πολύ μεγάλο διάστημα, είτε έχουμε τους μετανάστες που είναι συνολικά στη χώρα μας, που δεν έχουμε ασχοληθεί, δεν είχαμε ασχοληθεί ιδιαίτερα για τις πολιτικές που πρέπει να ασκηθούν και τα προβλήματα τα οποία έχουν. Για παράδειγμα, πόσο ενταγμένοι ήταν, και δεν θα πάω στους πρόσφυγες, θα πω μετά για τους πρόσφυγες πόσο δύσκολο είναι, πόσο ενταγμένοι ήταν τα παιδιά των μεταναστών μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης. Πόσο στο χώρο της εργασίας μετανάστες που είναι χρόνια στην Ελλάδα είχαν πρόσβαση, είχαν δικαιώματα αντίστοιχα με τα δικαιώματα τα οποία έχουν οι άλλοι Έλληνες πολίτες. Πόσο πήρανε ηθαγένεια άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάρα πολλά χρόνια εδώ και μάλιστα προβλήματα τα οποία υπάρχουν για οικογένειες οι οποίοι τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί εδώ, έχουν πάρει κάποιοι την ηθαγένεια, έχουν πάρει και κάποιους από τους γονείς, αλλά όχι όλοι. Άρα εδώ πρέπει να δούμε μια συνολική και είναι ευθύνη του τμήματος παράλληλα με το Υπουργείο το οποίο εμείς φτιάξαμε, γιατί δεν υπήρχε, να προχωρήσει σε αυτή τη λογική. Υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα το οποίο αφορά την κυβέρνηση, το έχουμε συζητήσει, ότι πολλές δομές που έχουν σχέση με τη μεταναστευτική και προσφυγική, το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, κρατικές δομές δεν είναι συνολικά συγκροτημένες όλες κάτω από μία ομπρέλα, υπάρχουν αρμοδιότητες σε άλλα υπουργεία και αυτό ίσως δυσκολεύει, μάλλον όχι ίσως, δυσκολεύει πολλές φορές την αποτελεσματικότητά μας. Δώσεις και σύντροφοι, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω, εσείς θα κουβεντιάσετε και αυτό θέλουμε εμείς, τουλάχιστον ως Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και η ηγεσία να έχει ένα πλαίσιο πολιτικής, το οποίο είναι συνολικό και δεν είναι μόνο το προσφυγικό, σας είπα ξανά. Θα σου δώσω 2-3 παραδείγματα για τις ανάγκες και πόσο δεν το έχουμε προσεγγίσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή δυσκολίες, εδώ είναι ο σύντροφος ο Μπελαβίλας, πόσο καταφέραμε
να εντάξουμε μέσα στο χώρο του σχολείου, και το κάναμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη στήριξη της κοινωνίας, να εντάξουμε στο χώρο του σχολείου, της εκπαίδευσης, τα παιδιά είτε μεταναστών είτε προσφύγων. Αλλά με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Αντίστοιχα, εμφανίζεται και έχουμε απομειώσει αυτή τη στιγμή ίσως την προσπάθεια μας, γιατί νομίσαμε ότι αυτό θα προχωράει με έναν τρόπο πιο γρήγορο. Απομειώσαμε αυτή και έχουμε αυτή τη στιγμή τα φαινόμενα εκφρασής, για παράδειγμα, είτε του τάδε βουλευτή Δαβάκη που μιλάει για, για τους Ρωμά, είτε για τον άλλον ποιος ήταν που μίλησε για μέα τα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες, ναι, δεν πρέπει να βγαίνουν από το σπίτι. Φανταστείτε λοιπόν, όταν ξεκινάς με τέτοιες εκφράσεις και ρητορία αυτή την περίοδο που έχει ενταθεί, θα έλεγα, σε πολύ μεγάλο βαθμό η συντηρητικοποίηση του λόγου αλλά και της ακροδεξιάς ρητορικής από μεριάς της Νέας Δημοκρατίας, φανταστείτε εάν εμείς δεν κάνουμε πια έναν αναστοχασμό και να δούμε ότι πρέπει να επιμείνουμε την επόμενη περίοδο σε αυτές τις πολιτικές που πρέπει να διαμορφώσουμε. Επίσης, γιατί είπε ο σύντροφος, για να θέλω να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας, είπε ο σύντροφος ο Σαρής για τις δυσκολίες με το Υπουργείο. Κοιτάξτε να δείτε. Ο σύντροφος ο Μουζάλας, γιατί προφανώς δεν είπε το όνομα, εγώ θα το πω. Ο σύντροφος ο Μουζάλας ανέλαβε μια πολύ δύσκολη περίοδο, έκανε μεγάλες προσπάθειες. Εγώ θεωρώ ότι στη δύσκολη περίοδο και πριν τις εκλογές, όταν μπήκε στην υπηρεσιακή, μας βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη στάση του, με την γνώση του πεδίου. Από εκεί και πέρα, ό,τι δυσκολίες εμφανίζονται παντού και σε όλα τα υπουργεία. Έτσι δεν είναι. Άνθρωποι είμαστε, πολλές φορές, και δεν θέλω αυτό να απομειώσω, και εγώ ξέρω τις δυσκολίες που είχαμε, και εγώ είχα το τελευταίο διάστημα δυσκολίες στην αποτελεσματικότητα ορισμένων πραγμάτων, αλλά αυτό δεν πρέπει να απομειώνει και να μην έχουμε και ανθρωποφαγία και να μην απομειώνει τις όποιες προσπάθειες, και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει και τη ζωή τους σε αυτό το κομμάτι, ανεξάρτητα ενδεχομένως των όποιων λαθών, γιατί λάθος τους δεν είναι κανένας. Νομίζω θα έχει και συνέχεια, η συνέχεια του Υπουργείου θα υπάρξει το επόμενο διάστημα, και με βάση την γραμμή την οποία και το κόμμα έχει και την άποψη επί του πεδίου και των δυσκολιών που έχει σήμερα και αντιμετωπίζει το Υπουργείο, ώστε να πάμε ένα βήμα μπροστά την επόμενη περίοδο. Τρία παραδείγματα και κλείνω. Σας είπα για τη ρητορία. Παράδειγμα τώρα. Εγώ είχα ξεκινήσει, και το λέω το εγώ για να καταλάβετε το πρόβλημα που διαπιστώνω, και δεν έχουμε κάνει τίποτα σε αυτό. Είχα ξεκινήσει το οποίο έμεινε στη μέση, δεν το λόγω της μετά εμπλοκής μου, διδακτορικό, γιατί το με θέμα η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, και είναι και παιδιά μεταναστών. Και πώς αντιμετωπίζει η εκπαίδευση, ο χώρος εκπαίδευσης, αυτά τα παιδιά. Ξέρετε ότι είναι κάτω από το 50% η θετική γνώμη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και θεσμών της πολιτείας απέναντι σε αυτή την αντιμετώπιση, και πώς, τι πολιτικές πρέπει να ασκήσουμε. Και είναι δικαίωμα αυτό. Άρα λοιπόν, αν αυτό είναι ένα θέμα, ίσως με ακραίο τρόπο το λέω, γιατί είναι πολύ ακραίο όσα περιεχόμενο, εμείς έχουμε υποχρέωση λοιπόν να δούμε όλες αυτές τις πολιτικές, αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μια κυβέρνηση, και είμαστε, δεν θέλουμε, είμαστε μια κυβέρνηση της αριστεράς, η οποία αυτά τα ζητήματα πρέπει με τον όσο δυνατόν καλύτερο τρόπο να προσπαθεί να τα επιλύει. Μπορεί να μην τα καταφέρει να φτάσει μέχρι τέλους, αλλά να δίνει τα δείγματα γραφής ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Και κλείνω με το τελευταίο. Το τμήμα πρέπει σε αυτή την, και η μερίδα νομίζω μπορεί να είναι η αρχή, με τον τρόπο που σήμερα συγκροτείται, πρέπει να είναι διεπιστημονική. Δεν είναι μόνο η αγάπη μας ή η λατρεία μας ή το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι ταυτοτικό, προς αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε πολιτικές μόνο με το ταυτοτικό μας, την αγάπη μας και το ενδιαφέρον μας. Χρειάζεται και μια επιστημονικότητα, και σήμερα που είμαστε και κυβέρνηση, αν θέλουμε να γινόμαστε και αποτελεσματικοί. Άρα αυτή η αρχή που γίνεται σήμερα έχει πολύ μεγάλη σημασία, και νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί ώστε τα αποτελέσματα ή η ευάθυνση των αποτελεσμάτων στην πορεία να είναι στοιχείο της πολιτικής της οποίας εμείς θέλουμε να έχουμε και δεν έχουμε μέχρι σήμερα. Φθέως το λέω, δεν έχουμε, με την έννοια της εξειδίκευσης. Δεν μιλάω στο γενικό πλαίσιο κυβερνών. Στο γενικό πλαίσιο κυβερνών έχουμε και σε άλλα θέματα. Αλλά στην εξειδίκευση όμως αυτό δεν υπάρχει,
Το έχουμε ανάγκη και το έχουμε ανάγκη και στο οραματικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Είναι και ο Υπουργός εδώ.